Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Στέφανος Όλιβερ, άλλο Στεφ. Και μαζί θα κάνουμε το σημερινό σχόλιο της μέρας. Σε προηγούμενες εκπομπές ασχοληθήκαμε με τους μητσούς της χώρας. Τα χάλια τους στα σχολεία, το τσιάρο που πίνουν κτλ. Σήμερα νιώθω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τους γονείς. Τους γονιούς. Τους γονιούς. Επίσης, πρέπει να χαλαρώσετε λίγο. Τώρα να μου πείτε ρε Στεφ. Να είναι και σου γονιό και να καταλάβεις. Αντιλαμβάνομαι ότι νιώθετε μεγάλη ευθύνη και προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα για τα παιδιά σας. Νιώθω όμως ότι πιάμε λίγο στο άλλο άκρο. Και εξηγώ. Πριν κάτι μήνες, είδαμε νουλί, αν δεν το είδατε εσείς, γι' αυτόν είμαι εγώ, ο άνθρωπός σας, για να σας το πω. Έναν άρθρο που μιλούσε για τα δώρα των γονιών σε δασκάλους. Μάλιστα. Δώρα, όχι όπως εκείνα που διούσαμε εμείς που ήμασταν μίτσι στο τέλος της χρονιάς, αλλά τσάντες μάρκας και αξίας μια φάουσα εκατοντάδων ευρώ. Ο γονιός δηλαδή προτίμησε να ξοθιαστεί λίγο παραπάνω για να έχει το κοπελούι του μια πιο εύκολη σχολική χρονιά. Άμα οι γονείς έκαναν τη δασκάλα έτσι δώρον, τότε μπορώ εύκολα να φανταστώ τι αγορά τους τα κοπελούθια τους. Πρώτο φάουλ. Ποτέ με δόκει στο κοπελούι σου κάτι χωρίς να το κερδίσει. Ας κάνει κάτι, ό,τι να είναι τέλος πάντων, φτάνει να καταλάβει ότι δεν έρχονται ούλα εύκολα σε τούτη τη ζωή. Μερικές φορές το να με διούμενο όμως είναι καλύτερο. Μπορεί να μην έχει άμεσα αποτελέσματα, αλλά σίγουρα κάποια μέρα θα καταλάβουν οι μητσοί τη σημασία του και θα το εκτιμήσουν. Σταματάτε να είσαστε τόσο επικριτικοί με την τεχνολογία. Ξυπνάτε λίγο. Εννοείται ότι ούλα πρέπει να γίνονται με ένα μέτρο, αλλά νευριάζουμε οι γονείς που απαγορεύουν τα κομπιούτερ και το ίντερνετ, επειδή τσίνοι είναι μεγαλώσαν έτσι. Δάμε, εσείς επίετε από την εποχή του no ίντερνετ, στα Facebook και τα Candy Crush και πάθετε θυσμό. Και έχετε απέτηση που τα κοπελούθια σας να μην τα χρησιμοποιούν. Ναι, αλλά ας πούμε να μου πείτε, η κίνδυνη είναι πολύ ρε Στεφ. Η κίνδυνη είναι παντού όμως, να σας το πω εγώ. Είναι και χωσμένη μόνο μες στο ίντερνετ. Και άμα έναν κοπελού είναι μεγαλωμένο σωστά, είναι και αφοηθεί τίποτα. Κύριοι γονείς, αναγνωρίστε τις αδυναμίες των μωρών σας, δεν είναι ντροπή. Παρά να προσπαθείτε να ρίφκετε τις ευθύνες που τσίποδα, μάθετε τους να αναγνωρίζουν και ήδη τις αδυναμίες τους και να προσπαθούν να τις βελτιώσουν χωρίς να ντρέπονται. Με τούτον τον τρόπο κάνετε πιο αθεκτικά κοπελούθια και γλιτώνετε και λεφτά από το ψυχολόγο επειδή νομίζετε τάχα μου εσείς ότι το μωρό έχει πρόβλημα. Αν ένα μωρό μητσίς μητσάνε σημασία, εν καταλάβει με τον τρόπο που προσπαθείς εσύ να το μάθεις, τότε άλλαξε τρόπο. Γίνεται. Είναι μόνο οι μητσί που μαθαίνουν μεγαλώνοντας. Μαθαίνετε κι εσείς. Τροφή για σκέψη. Adiós, amigos.